Και δεύτερον, αν αρχίζετε και φοβάστε λίγο αυτό το σερί από την άποψη ότι μπορεί να πάρει τα μυαλά του προκτώματος. Καλησπέρα σε όλους. Θα απαντήσω πρώτα στο δεύτερη ερώτηση. Δεν φοβάμαι γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μια ομάδα που έχει μεγάλες απαιτήσεις. Και οι παίκτες γνωρίζουν αυτό και είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίζουμε έτσι όπως παίζουμε στα τελευταία παιχνίδια. Όσο αφορά το παιχνίδι, ναι, στο χώρο του κέντρου είχαμε δημιουργήσει, πάντα είχαμε τον ένα παίκτη παραπάνω, μπορεί να ήταν το κλειδί. Βέβαια και όλες οι άλλες γραμμές λειτουργήσαν σήμερα εξαιρετικά, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Ο καθένας από τους παίκτες μου ήξερε τι πρέπει να κάνει στο αγωνιστικό χώρο, που να κινείται και αυτό κάνανε, δημιουργήσαμε πάντα παίκτη παραπάνω, είχαμε κατοχή, παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο και αξίζαμε την νίκη. Κοιτάξτε, χαίρομαι γι' αυτό, είναι κάτι που με ικανοποιεί, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να παίξουμε και καλύτερα. Και προσπαθώ κάθε φορά με τους παίκτες μου να τους δείξω και αυτά βέβαια που ήταν καλά και αυτά που δεν ήταν καλά και που δεν λειτουργήσαν καλά στο αγωνιστικό χώρο, να καταλάβουν και ήδη τι είναι αυτό που πρέπει να διορθώσουμε. Πάντα υπάρχουν πράγματα που η μία ομάδα μπορεί να διορθώσει και εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία όσο αφορά αυτό το κομμάτι. Κόουτς, μας έχετε πει για το Πρίγιοβιτς τι χρόνο χρειάζεται. Είδαμε με δύο προπονήσεις να παίρνει μέσα και τα πιο ζωηρή και έστω και 20 λεπτά. Είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας, πιστεύετε ότι μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Σίγουρα, γιατί ο Ενρίκη έχει παίξει πριν μία εβδομάδα, πριν 10 μέρες έχει παίξει επίσημο παιχνίδι. Ήταν με την προηγούμενη ομάδα του από την αρχή της χρονιάς μέσα στο ρόστερ. Έπαιξε κάποια παιχνίδια και μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τον άλλον, που είχε μεγάλο χρονικό διάστημα διακοπή. Γι' αυτό το λόγο και ένας και ο άλλος σίγουρα χρειάζονται να προσαρμοστούν. Ένας ήρθε πριν 2 μέρες, ο άλλος είναι εδώ αρκετό χρονικό διάστημα και περιμένουμε και από τους δύο στη συνέχεια να μας φοιτήσουν. Η ομάδα σε το φοβερό σερ που κάνει έφτασε στη δεύτερη θέση. Προφανώς δεν τα λέτε, ντρεπόμαστε για τη θέση μας. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα, τι στόχο βάζετε το πράγμα? Κοιτάξτε, βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Έχουμε το πρώτο παιχνίδι σε 4 μέρες. Αυτό είναι τώρα το πρώτος μας στόχος. Πρέπει να ξεκουραστούν τα παιδιά, να δούμε από αυτούς που έχουν τραυματιστεί σε τι κατάσταση βρίσκονται. Έχω τις πληροφορίες μου λένε ότι βρίσκονται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτά που περιμέναμε, ότι θα είναι μετά από 2 μέρες. Αυτό είναι θετικό. Παιχνίδι με παιχνίδι, όπως σας είπα και στην αρχή, κάθε παιχνίδι για μας είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να κερδίζουμε το κάθε τύπο όποιος έρχεται μπροστά μας. Αυτό είναι κάτι που έχουμε σχεδιάσει από την αρχή. Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε να πάμε και θα συνεχίσουμε έτσι. Πετύχετε το κάμπος, λέτε ότι πολύ καλύτερα από ότι... Ναι, και για τους δύο. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι θα είναι καλά για το παιχνίδι της Κυριακής, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα τους έχουμε μαζί μας. Και πιο πριν από αυτά που υπολογίζαμε ήδη. Κύριε Ιμίτς, ας διευκρινίσουμε λίγο στην ερώτηση που έγινε από τον συνάδελφο. Πιστεύετε στις 12 αγωνιστικές που αποβαίνουν, 13 βαθμοί από την κορυφή μπορούν να καλυφθούν? Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή, πριν ένα μήνα ήμασταν στην ένατη θέση. Πριν ένα μήνα βρισκόμασταν εκεί που δεν θέλω να ξαναγυρνάω πίσω και να σκέφτομαι αυτή τη θέση, βέβαια. Αυτή τη στιγμή ήμασταν στη δεύτερη θέση. Υπάρχουν και άλλες δύο ομάδες όποιες βρίσκονται στην ίδια θέση που ήμασταν εμείς. Ο αντίπαλος, όποιος είναι μπροστά μας, έχει φύγει πολλούς πόντους. Εμείς, όπως σας είπα, τα βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Βέβαια, υπήρχαν κάποια παιχνίδια που τα έλεγα ότι δεν κερδίζαμε παιχνίδια κερδισμένα. Κάποιους βαθμούς χάσαμε χωρίς λόγο.
αλλά αυτό είναι στο παρελθόν και από εδώ και πέρα αυτό το σερί που έχουμε κάνει θέλουμε να συνεχίσουμε. Επειδή ήταν αυτές οι αποσύρες του Κάμπος, του Πέλκα και του Φανασιάδη ακόμα, βλέπουμε και διαφορετικά στοιχεία του κοινού στον ΠΑΟΚ. Χωρίς αυτός παίκτη, βλέπουμε το Μιστακίδη περισσότερο σαν δεύτερο φόρο. Πιστεύω ότι η ομάδα αυτή έχει και άλλα πράγματα να δώσει που δεν τα έχουμε δει ακόμα και σε άλλο στυλ του κοινού. Πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να παίζει διαφορετικούς, σε διαφορετικά συστήματα, όπως είδατε και σήμερα. Παίξαμε σήμερα πρώτη φορά το ένα σύστημα που δεν έχουμε παίξει στο παρελθόν. Βέβαια, αυτό εξαρτάται πάντα από τους παίκτες που έχω εκείνη τη στιγμή στη διάταση. Δεν είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε αυτό το σύστημα που κάναμε. Είχαμε σχεδόν μία μέρα. Αλλά πιο σημαντικό είναι η ξυπνάδα των παίκτων που έχω. Οι παίκτες καταλαβαίνουν, ξέρουν πού πρέπει να κινούνται, πού τα κάνουν άμυνα σε αυτό το σύστημα, πού πρέπει να κάνουν όταν κάνουμε επίθεση, τι τέσεις πρέπει να έχουμε και είναι κάτι που βέβαια με ικανοποιεί. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Μια τελευταία που έχει να κάνει με το ρόστερ, η μείωση του αριθμού παίκτων πλέον, γιατί έφυγαν πάρα πολύ. Σας διευκολύνει ο έργος όσον αφορά τις προπονήσεις, είτε κάτι το οποίο το θέλατε, αυτό σχεδιάζετε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε 23-24 παίχτες. Σίγουρα είναι ένα ρόστερ αρκετά καλό που δεν μπορώ να έχω παράπονα όσο αφορά αυτό.